Κύριε Μουδαζάκη, καλησπέρα. Χαιρόμαστε για τη συνομιλία αυτή ιδιαίτερα. Θα μιλήσουμε για δύο πολύτιμους τομείς για την δημόσια ζωή του τόπου, την παιδεία και την εκπαίδευση. Είστε σκηνοθέτης, συγγραφέας, καθηγητής θεατρικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένας άνθρωπος που έρχεστε συχνά σε επαφή με την νεολαία, με τους νέους ανθρώπους. Έχετε ασπαστεί, έχετε συζητήσει μαζί τους για τις ανησυχίες, τις μη προοπτικές ή τις προοπτικές που έχουν σε αυτήν την εδώ τη χώρα. Έχετε ζήσει το κύμα φυγής των τελευταίων ετών, των μνημονίων, της οικονομικής ύφεσης, της ενεργειακής κρίσης. Όλο αυτό το πλαίσιο θέλω να το συζητήσουμε, όπως επίσης και το πλαίσιο το πολιτισμικό στην χώρα αυτή, αλλά και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την πρόσκληση και εύχομαι να συντρέξει το κάλλιστο, ιδιαίτερα αυτό το καιρό, να συντρέξει το κάλλιστο με ανατροπή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από το ιδιαιτέρως πένθυμο συμβάν του των τεμπών. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ναι. Είστε παρόν, ζείτε τα τραγικά γεγονότα, μιλάτε με τους νέους εκείνο στο Πανεπιστήμιο. Εκείνο που θα πρέπει να πω πριν από όλα είναι ότι η επικοινωνία μου, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, ναι, με την νεολαία, με τους φοιτητές μου, έχει αυτό που θα λέει κανείς χτυπήσει κόκκινο. Εμένα δεν μου αρέσει να προσφύγω σε αυτή την έκφραση, αλλά είναι σε καθημερινή βάση και είναι πολύ ωραία. Τα παιδιά διαμαρτύρονται, ο καθένας διαμαρτύρεται, όλοι, και αυτή η διαμαρτυρία είναι ένα είδος ανατυχώματος, μια αντίσταση στην αφέλεια του καθημέραν βίου, στην ευκολία, στην ουσιαστικά παρέτηση από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις. Με τα παιδιά έχω μια εξαιρετική επαφή. Εκείνο που είπα αυτές τις μέρες και το ανήρτησα, αλλά και με τα παιδιά και με τους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο, λέμε εμείς θέλουμε τα παιδιά μας, θέλουμε τους φοιτητές μας με ολόκληρο το σώμα τους και όχι με τα μέλη τους. Όχι τα παιδιά μας ακροτηριασμένα, όπως συνέτρεξε με την έννοια αυτή στα Τέμπη. Βλέπετε ότι θα είναι γονείς οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ενταφιάσουν, δεν θα μπορέσουν να έχουν τουλάχιστον αυτό τη δυνατότητα της τελετής ταφής των παιδιών τους. Τραγικές ιστορίες, ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς ποτέ και όμως συνέτρεξε. Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω ότι η επαφή μου με τα παιδιά και νομίζω και αρκετών συναδέλφων μου, με τους φοιτητές εννοώ, με τους φοιτητές μας, είναι σε πάρα πολύ προχωρημένο επίπεδο. Συμβουλεύουμε τα παιδιά, τους ζητούμε να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, τους ζητούμε, το αυτονόητο είναι αυτό λέγοντας ζητούμε, να παραδειγματιστούν. Δεν μπορεί να έχουμε μετριοπαθείς ανθρώπους ή μετριοπαθείς ή μημαθείς ανθρώπους σε κέρυες θέσεις κλειδιά. Ξέρετε, ο Βίκτορ Ιγκό, ανάμεσα στα πάρα πολλά που μας έμαθε με τους αθλίους που είναι η βίβλος της Λευκής Φυλής, μας είπε να θυμάστε πάντα ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι η ημιμάθεια. Και το είδαμε στην περίπτωση αυτή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, το έχουν όμως τεκμηριώσει οι άλλοι ή γι' αυτό μιλούν άλλοι, ότι ο προτέτειος του δυστυχήματος ήταν η μημαθής. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η έννοια της ευμάθειας, ποια είναι η έννοια της μάθησης και ποια είναι η έννοια της αμάθειας. Η αμάθεια δεν είναι επικίνδυνη. Όταν κανείς είναι αμαθής, μένει στην άκρη. Ο ημιμαθής όμως, ο οποίος προσποιείται τον ευμαθή, αυτός είναι ο κατεξοχήν επικίνδυνος άνθρωπος στην σημερινή κοινωνία. Είτε κατέχει μία δημόσια θέση, είτε μία ιδιωτική, είτε για τον εαυτό του τον ίδιο. Αυτή η σχέση με τα παιδιά και η σχέση μας με τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο
Βλέπετε ότι ιδιαίτερα μετά από το συμβάν αυτό, το συμβάν των Τεμπών, αναθεωρείται. Βλέπω δηλαδή ότι χρειάζεται παρεμβατική παρουσία, όχι μια απλώς παρουσία. Βέβαια η παρουσία όλων μας στο αμφιθέατρο είναι πάντα παρεμβατική, αλλά είναι υπείως παρεμβατική. Τώρα πρέπει να γίνει δραστικά παρεμβατική, συμβουλευτική, δραστική, για να μπορέσουμε να, όχι μόνο να βγούμε από το ψυχολογικό αδιέξοδο. Όμως θα σας πω, το σημαντικότερο από όλα είναι το εξής, ότι η πολιτεία πρέπει ασφαλώς να επαναθεωρήσει ορισμένα πράγματα. Σας λέω ένα πράγμα, ότι βλέπετε ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι επανέρχονται στο προσκήνιο. Οι ίδιοι πολιτικοί, στις ίδιες θέσεις, είτε αυτή είναι η Δημοτική Συμβουλή, είτε η Περιφερειακή Συμβουλή, είτε είναι η Υπουργή, είτε οι ίδιοι επανέρχονται. Γιατί δεν βλέπουμε νέους ανθρώπους, γιατί δεν βλέπουμε νέες ομάδες, δέσμες να αναφύονται, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση, να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο βίο, και γιατί να τη διεκδικήσουν, για να αλλάξουν τα πράγματα, να βελτιώσουν τα πράγματα. Διότι 11.500 αριστούχοι φοιτητές τα τελευταία χρόνια, ιδιοφυείς, αριστούχοι, το επαναλαμβάνω, έχουν αποσκυρτήσει, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτό το στοιχείο λοιπόν, που μας λέτε, πώς το έχετε αντιλήσει? Πώς είπατε? Το στοιχείο αυτό από πού το έχετε αντιλήσει, τους 11.000? Το στοιχείο αυτό δεν είναι εντελώς επίσημο, αλλά είναι σχεδόν επίσημο από τις έρευνες που έχει κάνει ή που κάνουν τα παιδιά που πραγματοποιούν την πτυχιακή τους εργασία στα τμήματα κοινωνιολογίας. Κατάλαβα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρώσει τα παιδιά την ερευνά τους και θα είναι και θα μπορεί να δημοσιοποιηθεί, μπορείτε και να το χρησιμοποιήσετε. Τώρα ας πούμε ότι λίγο ως πολύ ο αριθμός είναι ερασιτεχνικός, αλλά είναι κολοσιαίος. Και λέμε, πού πήγε ο τάδε φοιτητής μας ή οι τάδε, έχουν φύγει. Βέβαια πρέπει να σας το κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι δεν είναι ελαφρυντικό, δεν είναι ελαφρυντικής φύσεως αυτό που θα πω, αλλά κάτι ανάλογο συμβαίνει δυστυχώς και στη Γαλλία. Στη Γαλλία είμαι κάθε χρόνο περίπου συνεχώς για 1-1,5 μήνα, επειδή όπως θα σας πω ενδεχομένως στη συνέχεια εκπροσωπώ την Ελλάδα, την Κρήτη, είμαι παρόν σε διεθνές επίπεδο προκειμένου με πάντα ένα έργο από τον κύκλο του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου σε προχωρημένη σκηνοθεσία. Με την εκπροσώπηση λοιπόν Ελλάδος Κρήτης, τι ακούω εκεί? Ακούω επίσης ότι αριστούχοι Γάλλοι, που σημαίνει Ευρωπαίοι φοιτητές, έχουν και εκείνοι με τη σειρά τους ή πρώτου γράμματος φύγει στην Αμερική. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, όμως είναι κυρίως ελληνικό. Γιατί, πώς το συμπεραίνω, διότι Έλληνες φοιτητές, αριστούχοι, φεύγουν και εργάζονται στη Γερμανία. Αλλά και Γάλλοι φοιτητές φεύγουν για να εργαστούν στη Γερμανία, αλλά κυρίως στην Αμερική. Είναι γνωστά τα αίτια από λίγος πολύ. Θέλω ωστόσο να μου επικεντρώσετε τα αίτια της φυγής αυτής. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι αυτό που θα έλεγα εγώ, η αναζήτηση ενός βελτίωνος βίου. Ένα. Το οποίο όμως δεν είναι οριστικό. Δηλαδή το να αναζητάς μια καλύτερη ζωή, εγώ λέω ενός βελτίωνος βίου, δεν είναι, πώς να πω, μπορεί να ασφάλεις, μπορεί να στοχίσεις. Δεν είναι ασφαλώς, δεν συνεπάγεται η μετακίνησή σου αυτή σε μια άλλη χώρα ότι κατέκτησες το κάλλιστο. Όχι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τα οικονομικά κριτήρια. Βλέπετε ότι ένας επιστήμον εδώ, ένας γιατρός, αμείβεται με ένα τάδε ποσό. Στην Ευρώπη αμείβεται με ένα τάδε ποσό, υπερδιπλάσιο ή υπερτριπλάσιο, και στην Αμερική ή, εν πάση περιπτώσει, σε πολύ προηγμένες χώρες, άλλες, σε πολύ προηγμένα, αμείβεται με ένα υπερτριπλάσιο. Τετραπλάσιο ποσό. Είναι λοιπόν αφενός μεν η αναζήτηση, για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα στους ακροατές μας, το ένα είναι η αναζήτηση ενός βελτίωνος βίου, το δεύτερο είναι τα οικονομικά κριτήρια,
η αναζήτηση μιας οικονομικής ευμάρειας τέτοια. Και το τρίτο που κατά την άποψή μου είναι εντελώς κρίσιμο, είναι ότι τα παιδιά έχουν απογοητευτεί από το να βλέπουν στις ίδιες θέσεις πάντα τους ίδιους συμβούλους, τους ίδιους, είτε είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι υφυπουργοί, είτε είναι πολιτικοί. Μα βλέπετε, εγώ τον τελευταίο καιρό δεν βλέπω πολύ τηλεόραση και έχω λίγο αποστασιοποιηθεί για να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και ιδιαίτερα στην λογοτεχνική μου δουλειά και την ερευνητική μου δουλειά, την φιλολογική. Δεν βλέπω λοιπόν τηλεόραση με την έννοια αυτή, αλλά πάντα ακούω τους ίδιους ανθρώπους να είναι παρόντες, να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή εκφοράς ενός λόγου, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο λόγο και τα ταλαντούχα παιδιά, τα νέα μας παιδιά, τα οποία δεν είναι γνωστά και τα οποία δεν πουλάνε στην τηλεόραση ή δεν πουλάνε στο ραδιόφωνο ή δεν πουλάνε με την έννοια αυτή στον δημόσιο βίο, ας πούμε τα κάτσουμε να κάνουμε πέρα, φυσκόνομαστε και φεύγουμε. Βλέπετε τα παραδείγματα είναι μπροστά σας. Έχουμε δικά μας παιδιά της οικογένειάς μου στο εξωτερικό που φύγαν στο εξωτερικό και τι βλέπουν αυτή την κατάσταση. Δεν έχουν τη δυνατότητα μιας παρεμβατικής και ως εκ τούτου κέρυας παρουσίας στο δημόσιο βίο, στον καθημέρα βίο, αλλά και κυρίως στον επαγγελματικό βίο. Δεν ξέρω πώς σκέπτεστε εσείς, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνεχώς τους ίδιους ανθρώπους στις ίδιες θέσεις και να απογοητεύουν τα νέα παιδιά, να απογοητεύουν τα παιδιά μας, να απογοητεύουν τους νέους ερευνητές, τους νέους επιστήμονες, τα νέα ταλέντα. Και θα φύγουν. Είναι επόμενοι να φύγουν. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο που ήθελα να επισημάνω σε ό,τι αφορά τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. Ναι, τη φυγή των νέων, το πρώτο σας είπα ότι είναι η αναζήτηση του καλύστου ή ενός καλή βίου. Το δεύτερο, τώρα περίπου τα επαναλαμβάνω όπως θα έκανα στο αμφιθέατρο. Το δεύτερο είναι τα οικονομικά κριτήρια, η αναζήτηση μιας ευμάρειας από την άποψη. Το τρίτο είναι η απογοήτευση. Η απογοήτευση. Από το γεγονός ότι τα ταλέντα παραμένουν ενταφιασμένα και το τέταρτο θα έλεγα ότι είναι η αναζήτηση μιας περιπέτειας, αλλά η αναζήτηση μιας περιπέτειας ή ενός περιπετειώδους βίου που θα μπορούσε να είναι ένα από τα κριτήρια, από τα ελάσσονος ενδιαφέροντος επιχειρήματα, η κριτήρια ισχύει. Εκείνο όμως πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι μόνο τα θύματα των τεμπών. Τα θύματα των τεμπών είναι ένα κορυφαίο επίτευγμα της απάθειας, της ημιμάθειας και της αναλγησίας. Όμως μην ξεχνάτε ότι από το 2010 έως και σήμερα, δηλαδή τα 12 τελευταία χρόνια, έχουν αυτοκτονήσει 14.500 Έλληνες. Αυτό είναι δημοσιευμένο, δεν είναι ερασιτεχνικό το νούμερο, είναι εντελώς κέριο. Έχουν αυτοκτονήσει 14.500 Έλληνες και άλλες δεκάδες χιλιάδες έχουν περιέλθει σε απόγνωση, ζουν τη βαθιά κατάθλιψη, επιβιώνουν με αντικαταθλιπτική αγωγή. Αυτό τι σας λέει. Μετά τα Τέμπη ή πριν από τα Τέμπη, 14.500 αυτοκτονίες. Αυτό είναι εντελώς βέβαιο, τεκμηριωμένο, δημοσιευμένο από τους αρμόδιους. Με τους αρμόδιους, τέλος πάντων. Κύριε Μουγατσάκη, πάμε στον άλλο τομέα που αρχικά σας ερώτησα και αφορά τον πολιτισμό μας. Πώς τον βιώνετε τον πολιτισμό και από την πλευρά της πολιτείας και εν γέννη από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα που παράγει και αυτός όσο μπορεί με τα οικονομικά αυτά τα αρνητικά δεδομένα και αυτός πολιτισμό. Κοιτάξτε, η δουλειά μου όπως ξέρετε είναι εντελώς, μάλλον οι προσπάθειές μου στοχευμένες στοχεύουν έτσι στην πολιτιστική
ανασύσταση των πραγμάτων, όπως αυτή ή έχει περιέλθει ωραία στον βαθμό μηδέν, εν πάση περιπτώσει, αλλά ας επιστρέψω στην ερώτηση. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό και επιβεβλημένο η πολιτεία να συσταθεί στον πολιτισμό και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που εμφανίζονται με καινοτόμες δράσεις, με καινοτόμο έργο, με νέο έργο που προχωρούν λίγο περαιτέρω τα πράγματα, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι μουσουργοί, μουσικοί, είτε είναι ζωγράφοι, οι οποίοι έχουν να εμφανίσουν ένα νέο, να προτείνουν ένα νέο εικαστικό λόγο, συσταγωγικά, είτε είναι συγγραφείς, είτε είναι λογοτέχνης, είτε είναι πεζογράφοι. Το λέω αυτό γιατί είναι και η κατεξοχήν δική μου ιδιότητα με την μυθιστοριογραφία και ιδιαίτερα με το μυθιστόρημα όπως το έχω αποτυπώσει τα τελευταία χρόνια και με έδρα, αφετηρία και εφαλτήριο την πόλη μου, το Ηράκλειο Κρήτης, και εν γέννη την Κρήτη, όχι μόνο το Ηράκλειο, το τελευταίο μου μυθιστόρημα αρχίζει από τα Χανιά και ολοκληρώνεται βέβαια, εντάξει, στις θαλάσσιες οδούς, αλλά κυρίως στο Ηράκλειο. Αυτά πρέπει, βλέπετε ότι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσω γιατί είναι ένα, αφορά στην κανονιστική παιδαγωγική και δεν θα ήθελα να πάω εκεί, αλλά είναι οφειλόμενο να μην πω, πρέπει λοιπόν η πολιτεία να τα ενστερνιστεί. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κέρια πόστα που υπηρετούν τον πολιτισμό ή υποτίθεται ότι υπηρετούν τον πολιτισμό δεν είναι κατηρτισμένοι έτσι ούτως ώστε να προωθήσουν ή να συμβάλλουν να συσταθούν στους ανθρώπους οι οποίοι, όπως το είπατε πολιτισμός πάρα πολύ ωραία, παράγουν πολιτισμό. Και ξέρετε, δεν παράγει μόνο πολιτισμό ο δόκιμος καλλιτέχνης, πρέπει να βοηθηθούν και οι μη δόκιμοι ή οι νέοι να καταστούν δόκιμοι. Εκεί θεωρώ ότι λίγο τα πράγματα θα πρέπει να τα ξαναδεί κανείς. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα το Ηράκλειο, θα πρέπει να πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια και ιδιαίτερα η Αντιδημαρχία Πολιτισμού έχει πραγματοποιήσει ένα άλμα σε ό,τι αφορά την πρόοδο, σε ό,τι αφορά την συστηματική αντιμετώπιση, θα λέγω ότι έχει εκεί ορθώσει ένα ανάγχωμα στον πολιτισμό η πόλη μας. Δηλαδή βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι ανασυστάθηκαν τα παλέτυπα, όχι ανασυστάθηκαν, συντηρήθηκαν τα παλέτυπα. Τα παλέτυπα ήταν ένας θησαυρός, ο οποίος ως τώρα είχε εγκαταληφθεί στις βιβλιοθήκες ή στις αποθήκες του Δήμου. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτά όχι μόνο συντηρούνται, αλλά και σιγά σιγά αρχίζουν να εκτίθενται και με την έννοια αυτή ωραία θα είναι διαθέσιμα για το κοινό, για τον κόσμο, για τον αναγνώστη. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε τι δουλειά μπορεί να γίνει από τους νέους ερευνητές και τους νέους αναγνώστες. Όπως επίσης η ίδρυση του διαδικτυακού ψηφιακού καναλιού, το Arts and Culture του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου που εγγενίασε φέτο ο Δήμος Χανίων. Το Φεστιβάλ Χορού. Αυτά είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες. Δεν βλέπω αντίστοιχες άλλες κινήσεις, αλλά αυτές αν παραμείνουν και αν η διάδοχη αρχή, οι σύμβουλοι τις σεβαστούν, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλες δυνατότητες ή και αν δεν είναι δυνατότητες θα είναι ασφαλώς πραγματικότητες στην πολιτιστική μας ζωή. Κύριε Μουδατσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα στο σημείο αυτό για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Ακούσαμε σημαντικά πράγματα στις θέσεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.